Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στις μεταρρυθμίσεις θα κριθεί η περαιτέρω αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από τον οίκο αξιολόγησης Moody's, σύμφωνα με την επικεφαλής αναλύτρια για την Ελλάδα, Catherine Mulbronner. Μαζί μας, η Βάσου Αγγελέτου. Βάσου, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Η αλήθεια είναι πως τελικά όλα εξαρτώνται από τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό πιστεύουν και οι οίκοι αξιολόγησης. Όπως αποδείχθηκε στις απαντήσεις που έδωσε στο Insider.gr, όπως είπε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Moody's και υπεύθυνη για την Ελλάδα, μας είπε ότι δεν προχώρησε ο οίκος σε αναβάθμιση, γιατί ακριβώς περιμένει να δει αν οι μεταρρυθμίσεις θα συνεχιστούν και μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος τον Αύγουστο, και όχι απλώς να συνεχιστούν, αλλά να έχουν και τα προσδοκόμενα ή και καλύτερα ακόμη αποτελέσματα σε δύο μέτωπα, στο μέτωπο του δίκτυ δημοσίου χρέους και φυσικά στην ανάπτυξη. Από αυτά τα δύο λοιπόν θα εξαρτηθεί κατά πόσο η Ελλάδα θα καταφέρει να έρθει πιο κοντά στην επενδυτική βαθμίδα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ουσιαστικά η πιστολητική της ικανότητα κατά 6 βαθμίδες, ώστε να θεωρούνται πλέον τα ελληνικά ομόλογα επιλέξιμα και από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 6 βαθμίδες, πολλές δεν είναι, δεν είναι. Ναι, είναι, το είπε και η ίδια. Μας απάντησε σε αυτό ότι υπάρχει πολλής δρόμος ακόμη για να μπορέσει η Ελλάδα να φτάσει να θεωρούνται αξιόλογα για επενδύσεις, ασφαλή για επενδύσεις στα ομόλογα του ελληνικού κράτους. Είναι κάτι που χάθηκε πολύ εύκολα, αλλά θα ανακτηθεί πολύ δύσκολα. Και αυτό αποδείχθηκε και μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Περιμέναμε, ήταν κοινή έτσι προσδοκία, ότι θα έχουμε αναβαθμίσει από τους οίκους αξιολόγησης. Αυτό δεν συνέβη. Συνέβη μόνο από τη Standard Poor's, ούτε η Fitch, ούτε η Moody's αναβάθμισαν τη χώρα. Φαίνεται λοιπόν ότι η συμφωνία για το χρέος δεν τους ήταν αρκετή. Θέλουν να δουν κατά πόσο και εκεί υπάρχει έτσι μια γενική αβεβαιότητα από ό,τι μας λένε στο ρεπορτάζ και από το εξωτερικό και εντός. Θέλουν να δουν κατά πόσο η κυβέρνηση θα συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί. Επίσης, η κυρία Mulbronner μας είπε και για τις τράπεζες, η αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων, η εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου, ναι, αν είναι αρκετά αποτελεσματική, μάλιστα αν είναι πιο ταχύτερη από το αναμενόμενο, ενδεχομένως να αποτελέσει ένα παράγοντα που θα οδηγήσει σε αναβάθμιση του αξιόχρεου. Η ένταξή μας στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης. Ρωτήσαμε και γι' αυτό τη Moody's. Μας είπαν καταρχάς ότι δεν θεωρούν ότι αυτό είναι πιθανό να συμβεί. Πρώτα απ' όλα γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα βρίσκεται στη διαδικασία απόσυρσης του προγράμματος QE. Επομένως, ακόμη και αν ενταχθεί η χώρα, θα είναι πολύ σύντομο το διάστημα. Ξέρουμε όμως ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος, το waiver, η εξαίρεση που αυτή τη στιγμή απολαμβάνει η Ελλάδα, να το πούμε έτσι, θα πάψει να ισχύει. Επομένως, δεν θα μπορεί χωρίς νέο πρόγραμμα, γιατί η εξαίρεση αυτή δόθηκε ακριβώς επειδή η Ελλάδα είναι σε πρόγραμμα. Από τη στιγμή όμως που δεν έχει πάρει προληπτική γραμμή στήριξης, μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, πάβει να ισχύει η εξαίρεση, πάβει λοιπόν να είναι και υποψήφια για ένταξη στο QE. Και με τα capital controls μπορούμε να έχουμε τελικά αναβάθμιση. Η απάντηση από τη Moody's είναι ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Πλην όμως, επειδή θεωρείται ότι υπάρχει ένας οδικός χάρτης για την απόσυρση, για την άρση των capital controls, ο οποίος ενδέχεται να ολοκληρωθεί και να υλοποιηθεί πριν φτάσουμε σε επενδυτική βαθμίδα. Δηλαδή, αυτό μας είπε και η αναλήτρια, ότι απέχουμε πολύ από αυτά τα επίπεδα και προφανώς τότε δεν θα είναι πρόβλημα τα capital controls.